Σε πολύ ωραίο αποκλεισμό του τελωνίου των Κήπων προχώρησαν από το μεσημέρι της Τρίτης οι αγρότες του Νοτίου Εύρου, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους εν ώψη του συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Θεωρώ πως το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνίου των Κήπων, μόνο ξαναλέμε για τα επαγγελματικά οχήματα και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να ταλαιπωρήσουμε οποιονδήποτε πολίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους και από τη Ροδόπη και από όλη την επικράτεια που έχουν έρθει να μας στηρίξουν σε αυτό το εγχείρημα. Είναι δίπλα μας ακόμη και απλοί πολίτες, καταλαβαίνοντας ότι αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το ελάχιστο προς όφελος όλων. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει θα το καταλάβουν στο αμέσως επόμενο διάστημα 6 μηνών ενός έτους που θα το δουν στο ράφι. Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας θα έρθουν προτετελεσμένων και μετά από μια πολύ δύσκολη επισιτιστική κρίση που πλήττει ήδη την περιοχή μας. Ζητούμε και θεωρούμε ότι αυτά τα δεδομένα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι πρωτίστως δίκαια και είναι πράγματα τα οποία μπορούν να λυθούν χωρίς οικονομικό κόστος στο μέσο πολίτη αυτής της χώρας. Θα υπάρχουν αποτελέσματα ή θα έχουμε μία από τα ίδια όπως γίνονταν και τις προηγούμενες χρόνια? Εμείς είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό και είχαμε πει από την αρχή ότι όταν η κυβέρνηση αναφερόταν στο ότι θα ξύσουμε το μπάτο του βαρέλιου, είχαμε πει πριν τη συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό ότι αφήστε με να πιστεύω πως υπάρχει δεύτερος πάτος στο βαρέλι με αυτή την κυβέρνηση. Άρχισε να αποδεικνύεται αυτό, γιατί τα 80 κάτι εκατομμύρια γίνανε 120 πριν καν ξεκινήσει η δεύτερη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Άρα άρχισε να χνοφαίνεται ο δεύτερος πάτος του βαρέλιου, μέρη να τον βάλουμε στο τραπέζι και να λύσουμε επικοδομητικά όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι θέμα διαχείρισης πρωτίστως και μετά οικονομικής στήριξης. Αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις έτσι ώστε να αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις, όπως τόνισε στο ένα τσάνελ ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Καναβίδης. Και όσον αφορά για το επόμενο βήμα, θα πάρουμε απόφαση μετά από τη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί περίπου στο κλείσιμο του χρονοδιαγράμματος. Οι αγρότες που κατέβηκαν στην Αθήνα και από την περιφέρεια θα είναι για 24 ώρες ή θα είναι και για παραπάνω όσο... Δεν γνωρίζουμε το πλάνο το οποίο ακολουθούν, ξέρουμε και είμαστε ενήμεροι όσον αφορά τη συνάντηση στις 6 και όλο αυτό το συλλαλητήριο που έχει πανελλήνιο χαρακτήρα πλέον και με πάνω από ένα κλάδο επιχειρημάτων πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε τη στήριξη από κτηνοτρόφους, αλληλείς, απλούς πολίτες, βλέπετε τι έχει γίνει.